Στην τηλεφωνική μου γραμμή έχω τον πιο κομψό αθλητικό και όχι μόνο δημοσιογράφο αυτής εδώ της πόλης. Ο λόγος για τον Γιάννη Χατζηιωαννίδη. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα, Κατερίνα. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλημέρα. Ο οποίος έχει γράψει ένα βιβλίο, το οποίο από ό,τι καταλαβαίνω είναι το πρώτο από μια σειρά. Τριλογία θα είναι, Γιάννη, δεν ξέρω. Αλλά νομίζω ότι μπορεί να μου απαντήσει σε αυτό το ερώτημα, γιατί ο πρωταγωνιστής του βιβλίου «Ζάρια με τον θάνατο» φαίνεται να ψάχνει καταφύγιο στον έρωτα, αλλά το αν θα το βρει ή όχι και τι θα συμβεί, τι τραγικό θα συμβεί ή όχι μετά, είναι μια άλλη υπόθεση. Για πες μου, Γιάννη, ο έρωτας μπορεί να αποτελέσει διέξοδο στα όσα τραγικά ζούμε? Ναι, μπορεί, αλλά κάτω από προϋποθέσεις. Γιατί πολλοί άντρες της προσωπικότητας που έφτιαξαν τον πρωταγωνιστή, στην πρώτη, αν θέλεις, κακό μοίρασμα της μοίρας στον έρωτα, τον εγκαταλείπουν, παγώνει η καρδιά τους. Αυτός έτυχε να ερωτευτεί μια συνοδό πολυτελείας, γιατί η δουλειά του ήταν τέτοια που δεν μπορεί να εμπλακεί μια γυναίκα, την οποία τη σκοτώνουν κατεβαίνοντας να σκοτώσουν αυτόν. Στη συνέχεια ερωτεύεται τη γυναίκα την οποία του προσφέρει φιλοξενία, καθώς τον διώχνει μαφία από την Ελλάδα για να ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα και περίμενε, πάει η Τουρκία. Περίμενε, μην τα αποκαλύψουμε όλα. Όχι, λέω για τον έρωτα, εντάξει, δεν νομίζω ότι μπορεί να παίξει. Δεν μπορεί, λες. Δεν σώζει ο έρωτας. Όχι, έτσι πιστεύω. Δεν σώζει. Σε αυτού του είδους τη ζωή, όχι. Λοιπόν. Σε αυτού του είδους τη ζωή. Έχει κατασκευάσει. Έτσι πιστεύω και έτσι είδα. Έχει κατασκευάσει, παιδιά, ο Γιάννης Χατζηιωαννίδης έναν ήρωα ο οποίος κινείται στην πόλη μας. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο κινείται σε γνωστά λιμέρια. Ξεκινάει από εδώ, βέβαια κάνει διάφορες γύρες, αλλά είναι ένας άνθρωπος της πόλης μας. Οποιαδήποτε ομοιότητα με πρόσωπα και καταστάσεις μας ενημερώνει Πολάκης ο συγγραφέας, είναι συμπτωματική. Όλα αυτά αποτελούν προϊόν φαντασίας και το τονίζεις αυτό, Γιάννη. Αλλά όσο πιο πολύ το τονίζεις, τόσο πιο πολύ μας υποψιάζεις. Για πες μου δύο λόγια. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο νεκτάριος, ο οποίος γνωρίζουμε μέσα από το βιβλίο «Ζάρια με τον θάνατο»? Κοίταξε, είναι ένα παιδί το οποίο η μοίρα του φέρεται πάρα πολύ άσχημα. Σκοτώνονται οι γονείς του όταν είναι 6 ετών. Και από εκεί και πέρα το μεγαλώνει ο παππούς του, με τον οποίο έχει μια και η γιαγιά του. Όποιος διαβάσει δηλαδή το βιβλίο θα δει την παθολογική αγάπη για τη γιαγιά του και της γιαγιάς για τον εγγονό. Αυτά είναι γνωστά. Το παιδί είναι αριστούχος, έχει κολλήσει το πάθος με τα ρολόγια από τον παππού του, είναι αριστούχος στο πανεπιστήμιο, πάει στο στρατό και αποφασίζει να πάει στις ειδικές δυνάμεις και στη συνέχεια φεύγει εθελοντής στη Βοσνία. Αλλά όταν κατεβαίνει από τη Βοσνία, είναι ένα παιδί που προσέχει πάρα πολύ, επηρεασμένο σαφέστατο από τον παππού του που έχουν έρθει από τη Μικρασία του 22 στο μεγάλο ξεριζωμό, και από εκεί και πέρα τον γνωρίζει κάποιος με έναν έμπορο. Ο έμπορος, για να είμαι έντιμος απέναντί σου και βασικά απέναντι στους ακροατές σου, είναι υπαρκτό πρόσωπο. Ήταν ένας άνθρωπος τον οποίο τον γνώρισα εγώ το 2011, ένας άνθρωπος που τροφοδοτούσε, θυμάσαι τα Καρφούρ, δεν κάνουμε διαφήμιση, έχουν κλείσει, ό,τι παπούτσια και ρούχα είχε το Καρφούρ τα έφερνε αυτός ο έμπορος από Τουρκία και Κίνα. Και την εποχή που η παγωνιά έχει ξακατέψει τις λεμονιές στην Ελλάδα, γι' αυτό βάζω για εμπόριο λεμονιό μου ξεκινάει, ό,τι λεμόνι για 3 χρόνια τρώει η Ελλάδα, το φέρνει αυτός από την Τουρκία. Είναι υπαρκτό το πρόσωπο. Mm-hmm. Αυτός. Λοιπόν, βέβαια στο βιβλίο τον παρουσιάζω στο νούμερο 2 της ιεραρχίας στη φαμίλια που διοικεί το βόρειο τμήμα της χώρας και τον παίρνει δίπλα του, επειδή το παιδί μιλάει τουρκικά. Τον στέλνει αμέσως στην Τουρκία και αρχίζει το παιδί και ανεβαίνει. Ένας άνθρωπος, επίσης πρέπει να ξέρεις, και οι άντρες ακροατές το καταλαβαίνουν αυτό, ένας άντρας, για έναν άντρα που έχει πολεμήσει, τίποτε λιγότερο δεν τον τρομάζει. Οπότε δεν έχει κανένα πρόβλημα. Εκτελεί κατά γράμμα όλες τις εντολές. Είναι πολύ ένα πιστό σκυλί, όπως λέμε, ένας άνθρωπος που έχει πολύ μεγάλες αρχές, γιατί στη νύχτα κυκλοφορούν δαίμονες. Αλλά πρέπει να ξέρεις ότι οι δαίμονες έχουν αρχές. Και η πραγματικότητα δυστυχώς με ξεπερνάει. Εγώ δεν θα τολμούσα να βάλω ούτε στο δεύτερο ούτε στο τρίτο πράγματα που συμβαίνουν δίπλα μου σήμερα. Γι' αυτό λέω ότι ακόμα και αυτοί οι δαίμονες έχουν αρχές. Δεν πυροβολούν να διπεράσουν στους ανθρώπους, δεν κοιτάνε τα μάτια της γυναίκας του άλλου στην οικογένεια, γιατί τον βάζω και αυτό να λέει, το δείχνει αυτό.
Αλλά από εκεί και πέρα η ζωή γυρίζει. Είναι, βασικά πρόκειται για μια, για μια τριλογία. Τριλογία θα είναι για τον κόσμο της, την αυτοκρατορία της σιωπής. Αλλά μετά την τριλογία θα υπάρξει και ένα τέταρτο, το οποίο θα αναφέρεται στο πώς οι πέντε φαμίλιες που διοικούν τη χώρα έφτασαν στην κυριαρχία τους. Υπάρχουν ακόμα αυτές οι οικογένειες? Πιστεύω ναι. Πιστεύω πως υπάρχουν. Έτσι πιστεύω. Γι' αυτό προτίμησα να γράψω για Ελλάδα. Έχω γνωρίσει κάποιους ανθρώπους, άλλοι δεν ζουν, σήμερα άλλοι ζουν. Και από εκεί και πέρα επηρεάστηκα πολύ. Βέβαια έκανα πολύ δημοσιογραφική έρευνα. Εγώ δεν έχω παίξει στη ζωή μου ούτε ένα ευρώ στοίχημα. Ούτε δεν έχω αγοράσει λαχείο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πήγαινα στο καζίνο και έβλεπα. Διάβαζα και έγραφα με ένα βιβλιαράκι. Αντιδράσεις, εκτιμήσεις, συνομιλίες. Μετά στη νύχτα στα μπουζούκια. Μετά άρχισα, γιατί εγώ πήγαινα μόνο στα ποντιακά, να σου το πω. Και μετά άρχισα να σημειώνω εκεί και να ρωτάω και να ρωτάω και να διαβάζω πολύ. Κυρίως, ας πούμε, για τις δομές και τις γιάκουζα που είναι στην Ιαπωνία και τις κοζανόστρα, γιατί αυτοί δημιούργησαν τις οικογένειες. Πιστεύω πως υπάρχουν. Βέβαια τα πράγματα έχουν αλλάξει τώρα πάρα πολύ. Δεν είναι. Εγώ μένω στη ρομαντική πλευρά, ας πούμε, των οικογενειών. Τώρα δεν υπάρχουν αυτά που προσπαθώ εγώ. Τώρα έχουν μπει άλλοι παίκτες μέσα στη σκακέρα. Ναι, έχουν μπει άλλοι παίκτες μέσα, σαφέστατα. Βέβαια γι' αυτό και στην οικογένεια ξεκαθαρίζω ότι δεν μπλέκεται με εμπόριο ναρκωτικών και λευκή σάρκα. Ενώ τώρα, όπως ξέρεις και εσύ πολύ καλά, γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Έχουν φύγει δηλαδή λίγο η αρχή, ας πούμε, όπως την είχε δομημένη η Ιταλική, οι μέντορες, ας πούμε. Σήμερα, για παράδειγμα, τον πλανήτη το διοικεί η ρωσική μαφία. Οι Ιταλοί έχουν μείνει λίγο σχετικά πίσω σε σχέση με αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα αυτή είναι η ιστορία. Ο καθένας γράφει αυτό που πιστεύει. Εγώ ήθελα να γράψω για τον Πόντο, ας πούμε. Αλλά πιστεύω ότι έχουν γράψει άνθρωποι καλύτεροι από μένα. Εγώ δεν ονομάζω τον εαυτό μου ούτε της παλιάς ούτε της νέας εποχής συγγραφέα. Έγραψα για αυτό που με βγήκε. Κυρίως όταν μας έκλεισαν μέσα, και βέβαια πρέπει να σου πω ότι είχα κάνει ένα σχέδιο, ενώ ο αρχικός τίτλος ήταν ο ορολογοποιός. Mm-hmm. Και στη συνέχεια έγινε αυτός ο σημερινός. Στο δεύτερο τίτλο είναι «Ματωμένη σκανδάλη». Θα έχουμε τον ίδιο ήρωα? Ναι, μέχρι τέλος θα είναι ο ήρωας. Αυτός είναι. Αυτός είναι από την αρχή. Το κεντρικό είναι πρόσωπο τέλος. Είναι αυτός. Κατάλαβα. Το κεντρικό πρόσωπο είναι αυτός. Mm-hmm. Δεν μετακινείται το κεντρικό πρόσωπο. Ζάρια με τον θάνατο, λοιπόν, από τον Γιάννη Χατζηιωαννίδη, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διάνοια. Είναι ένα βιβλίο το οποίο το χαρακτηρίζω πολύ αντρικό βιβλίο, Γιάννη. Νομίζω ότι απευθύνεται πολύ σε ανδρικό κοινό. Είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι δημοσιογραφικά γραμμένο, δηλαδή είναι στα κάτω. Δεν έχει δηλαδή πολύ έντονο το λυρικό στοιχείο, εκτός από κάποια πολύ συγκεκριμένα σημεία που τα έχω σημειώσει. Έχει πολλά στοιχεία του δημοσιογραφικού ρεπορτάζ. Ο τρόπος που αυτό, είναι γραμμένο. Αυτό που λες μου το είπαν και άλλοι, και άνθρωποι που εκτιμώ απεριόριστα, που κάνουν χρόνια τηλεόραση στο βιβλίο, για βιβλίο, άνθρωποι που κάνουν εκπομπές όπως η δική σου, ότι η γραφή μου δεν είναι αμιγώς συγγραφική. Γι' αυτό είπα και πριν, δεν ονομάζω τον εαυτό μου συγγραφέα ούτε της παλιάς ούτε της νέας. Όχι, όχι, δεν το λέω με καμία αίσθηση. Ήθελα να γράψω. Αίσθηση, ναι, κατάλαβα. Δεν το λέω με κάποια αίσθηση υποτίμησης, τον αντίον. Απλά το λέω ότι γι' αυτό το λόγο το θεωρώ πολύ αντρικό βιβλίο. Είναι πολύ straightforward, είναι τίμιο, κατάλαβες. Είναι μπαμ, 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 μπαμ. Έτσι λοιπόν, επειδή νομίζω τα αγόρια όποιος του... Όποιος με ξέρει βέβαια, όποιος με ξέρει, τα καταλαβαίνει πολλά. Δηλαδή, ακόμα και τα ρολόγια που φοράει είναι αυτά που συμπαθώ. Ναι. Ακόμα και το ουίσκι που πίνει είναι αυτό που συμπαθώ. Ακόμα και η λατρεμένη μου πόλη σε αυτόν τον πλανήτη που θα ήθελα να αφήσω την τελευταία μου πνοή εκεί είναι η Κωνσταντινούπολη. Είναι δηλαδή, έχει επηρεασμούς. Έχω βρει πολλά στοιχεία δικά σου μέσα στον ήρωα, να σου πω την αλήθεια, Γιάννη. Είναι 80% μυθοπλασία και 20% επηρεασμένο από αληθινά γεγονότα. Μην φανταστεί κανείς ότι οι εκτελέσεις είναι υπαρκτές, δεν υπήρξαν. Mm-hmm. Άλλα γεγονότα υπήρξαν όμως. Και δεν έχει καμία σχέση με τον αθλητισμό, γιατί πολλοί με ρωτούν, γιατί υπάρχουν και πολλοί, πώς το λένε, δηλαδή άνθρωποι με κακή πρόθεση, που βέβαια είναι γνώρισμα του Έλληνα αυτό, δεν τον ενδιαφέρει δηλαδή αν ο ίδιος μπορεί να κάνει κάτι, αρκεί να μην κάνει ο δίπλα του κάτι, χωρίς να το διαβάσει το βιβλίο, αν γράφει για ΠΑΟΚ, δεν υπάρχει καμιά σχέση με αυτά. Mm-hmm. Δεν ασχολείται η πλοκή του βιβλίου μου με αθλητισμό, δεν τους νοιάζει. Θα είχε όμως... Για αυτούς
Θρησκεία είναι το χρήμα, τελειώσαμε. Έλα τώρα, Γιάννη, κοίταξε. Θα κάνω τώρα εγώ το δικηγόρο του διαβόλου. Δεν θα έχει ενδιαφέρον όμως να γράψεις και ένα βιβλίο για τα πράγματα που συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Έστω και με το μανδύα της λογοτεχνίας. Κατάλαβες. Όχι, δεν ξέρω αν μπορώ. Το θέμα είναι να κοιτάς τον εαυτό σου στον καθρέφτη και να βλέπεις αν μπορείς. Είναι πιο έντιμο να λες, ξέρεις Κατερίνα, δεν μπορώ να το κάνω. Ή αν σου πω θα το κάνω, πρέπει να το κάνω. Ο κόσμος να γυρίσει ανάποδα. Αυτές είναι οι δικές μου αρχές. Αν δεν μπορώ να κάνω κάτι, θα σου πω δεν μπορώ. Συγγνώμη. Δεν μπορώ, είναι πάνω από τις δυνάμεις μου. Αν όμως μπορώ, θα πρέπει να γυρίσω τη γη ανάποδα να το κάνω από την ώρα που θα δώσω το λόγο. Δεν ξέρω αν μπορώ να γράψω. Δεν ξέρω, δεν μου βγαίνει κάτι. Το θέμα είναι να σε βγαίνει κάτι. Αν δεν σου βγαίνει, δηλαδή και πέτρες να πουλάς τη ζωή, αν είσαι εργατικός, πέτρες να πουλάς θα ζήσεις. Ένα μεροκάμα θα το βγάλεις, δεν θα πεθάνεις. Αν είσαι τεμπέλης, ο γιος του Βαρδινογιάννη να είσαι, θα καταστραφείς. Γι' αυτό λέω, δεν ξέρω τι να... Δεν μου βγαίνει. Σου είπα και πριν ότι ήθελα να γράψω για τον Πόντο. Ναι. Αλλά δεν μπόρεσα. Θα το δούμε αυτό. Κοίταξε, τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Σου εύχομαι καλή επιτυχία σε όλη τη σειρά. Ευχαριστώ πολύ. Να πας πάρα πολύ καλά και σιγά σιγά θα δεις ότι θα αρχίσει να έρχεται και μόνο του. Καλή σου μέρα. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι σήμερα εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλημέρα.